Ευτυχώς που κάνουμε εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μεταγραφές και έχετε δουλειά εσείς στην Αθήνα. Σιγά που δεν θα το έλεγες. Ναι, το είπα δύο φορές ήδη στην αρχή, το λέω και τρίτη τώρα. Αλλά δεν στράβωσα λίγο το στόμα για να γίνω πιο ωραίος και πιο σάρικος. Καλησπέρα σας κύριε, τι κάνετε, γεια σας κύριε Τσόχο, καλά, μια χαρά, εσείς? Μπράβο, καλά είμαστε κι εμείς, καλά είμαστε κι εμείς. Έχουμε πολύ πράγμα, εδώ φρέσκα έχω σήμερα στη Λαϊκή, ό,τι θέλετε, α πούμε, ωραία, βιολογικά. Ναι, έχουμε, έχουμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από Σάντι Μίνα. Γιατί πριν μιλούσα για τον Μπράντον τόση ώρα, να κάνουμε μια μικρό διάλειμμα και μετά θα σε ακούσουμε. Σε περιμένουμε όλες αυτές τις ώρες. Ναι. Σάντι Μίνα. Άλλη μια περίπτωση από αυτές που ασχολείται φέτος το καλοκαίρι ο Άρης, που αν δεν είχαν συμβεί ότι έχουν συμβεί σε σχέση με την προσωπική του ζωή, δεν θα συζητούσαμε ποτέ το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα παρά μόνο για διακοπές. Χθες εντάξει κυκλοφορούσαν διάφορα ονόματα φημολογίας ή του κεφαλιού του καθενός, του τύπου Walcott, τύπου Diego Costa, διότι όλοι ψάχναμε να βρούμε, γνωρίζοντας ότι ο Άρης είναι στη διαπραγματεύση με ένα σπουδαίο όνομα, θα κάνει αίσθηση στην Ελλάδα, στον ελληνικό χώρο. Ψάχαμε να βρούμε με το μυαλό ή με μικροπληροφορίες ή με τη λογική ή με τις προτάσεις που γίνονται δεξιά και αριστερά, ποιοι μπορεί να είναι. Ο Σάντι Μίνα δεν είναι μια τέτοια περίπτωση, ενώ τύπου Θείο Γόλκοτ και Ντιέγκο Κώστα, δηλαδή μια περίπτωση ποδοσφαιριστή με τόσο μεγάλο όνομα όσο αυτοί οι δύο. Αλλά ο Σάντι Μίνα είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που μπορεί να, είναι στην, μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι στην καλή του κατάσταση, διότι και ηλικιακά δεν είναι ένας παίκτης 34 στα 35, που άλλες φορές έρχονται και τα σπάνε, βλέπε Βαλμπουενά, και άλλες φορές έρχονται για τα τελευταία ένσημα και δεν ξέρεις ποτέ πως μπορεί να σου βγει αυτή η ιστορία. Αλλά ένας ποδοσφαιριστής που ψάχνει ένα restart μετεπιτάσιος και ψάχνει να αποδείξει ότι όλα όσα μπορούσε να κάνει μέσα στα γήπεδα εξακολουθεί να μπορεί να τα κάνει. Στη θεωρία είναι μια σπουδαία προσθήκη. Απομένει να το δούμε και στην, και στην, και στην πράξη, κατά πόσο όλα αυτά τα προβλήματα που είχε έξω από τα γήπεδα τον έχουν επηρεάσει. Μόνο αυτό είναι το ζητούμενο, διότι τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και η ποιότητά του είναι δεδομένα πάρα πολύ υψηλά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι ένα παιδί πολύ ταιριαστό και στα θέλω του Μπούργος, που σίγουρα έχει βάλει το χεράκι του σε αυτήν την ιστορία, διότι το ξέρει πάρα πολύ καλά, και είναι και ένα παιδί που μπορεί να εξυπηρετήσει όποιο σύστημα και αν καταλήξει, σε όποιο σύστημα και αν καταλήξει ο Χερμάν Μπούργος, αν και που, όπως έλεγε από χθες, αν δεις όλες τις κινήσεις που κάνει στο μεταγραφικό παζάρι ο Άρης και τα χαρακτηριστικά των παιχτών που παίρνει, όλο και περισσότερο πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχει καταλήξει, τουλάχιστον αυτή είναι η αρχική του πρόθεση, θα δούμε στην πορεία πώς θα του βγει, στο να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, είτε 3-5-2, είτε 3-4-1-2, είτε 3-4-3, όπως θέλει να το πει ο καθένας, ανάλογα με το που τοποθετούνται οι επιθετικοί και οι μεσοεπιθετικοί μέσα στο γήπεδο. Πάντως, μια ομάδα που θα στηρίζεται στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και θα παίζει με δύο πολύ επιθετικά back half. Αρχίζει, όσο περνούν οι μέρες και προσθέτει ο Άρης, πώς το λένε, κομμάτια στο puzzle, αρχίζει όλο και περισσότερο να γίνεται μεγαλύτερο το ενδιαφέρον για να δούμε την εξέλιξη αυτού του project. Ναι, ναι, γιατί είναι πολλές οι αλλαγές και πολλές οι περιπτώσεις, αρκετές. Πολλές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Ναι, αυτό καλό. Πολλές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Δηλαδή, το ξαναλέω, πριν μια τριετία, αν υπήρχε μια ελληνική ομάδα που θα προσπαθούσε να πάρει όλους αυτούς που έχει πάρει ο Άρης τώρα, ή που παίρνει, γιατί okay, το Σάντι Μίνα δεν τον έχει πάρει ακόμα, ξέρω εγώ, θα ήθελε του τύπου 40-50 εκατομμύρια ευρώ για να τους αγοράσει. Ναι. Ναι, βέβαια. Τριετία, όχι δεκαετία. Ναι, πριν μια
Εντάξει, για άλλον μπορεί να είναι διετία, για άλλον μπορεί να είναι τετραετία. Ναι, το λέω τώρα σχηματικά. Ναι. Αλλά αυτό είναι. Δηλαδή η χρηματιστηριακή αξία αυτών των παιδιών κάποια στιγμή μέσα στην τελευταία τριετία, τετραετία, για άλλον πριν 4, για άλλον πριν 2, για άλλον πριν 3 χρόνια, ήταν για άλλον 5 εκατομμύρια ευρώ, για άλλον 10, για άλλον 15. Περισσότερο από αυτούς άλλωστε τις κάνανε αυτές τις μεταγραφές. Ο Διόπ έχει κάνει μεταγραφή 13 εκατομμυρίων. Ο Γκρέι έχει κάνει μεταγραφή 15 εκατομμυρίων. Ο Μίνα δεν έκανε, αλλά αν είχε κάνει, θα είχε κάνει μεταγραφή 15-20 εκατομμυρίων. Ο Ντεμπάγιο έκανε μεταγραφή 6 εκατομμυρίων ευρώ. Τις έχουν κάνει αυτές τις μεταγραφές. Όλοι αυτοί μέσα στην τελευταία τριετία, τετραετία. Έτσι. Και τα νούμερα, και τα νούμερα είναι αυτά. Απλώς για διαφορετικούς λόγους. Τον καθέναν, άλλος για πολύ σοβαρό τραυματισμό, ο Ντεμπάγιο που τον άφησε έξω 1,5 χρόνο. Άλλος με τα προσωπικά του προβλήματα εκτός γηπέδων, σαν τη Μίνα. Άλλος γιατί δεν βγήκε τόσο πολύ η μεταγραφή στην Premier League, Gray. Άλλος γιατί δεν έπιασε στη Λιόν, Διόπ. Η καριέρα τους πήρε μια φθήνουσα πορεία, αλλά ο Άρης έχει κάθε, πώς να το πω, κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι το restart, γιατί η ηλικία τους είναι τέτοια και τα προσόντα τους είναι τέτοια σε όλες τις περιπτώσεις, ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι 31, ο Gray. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που έρχεται εδώ και λες πού να τα βρει τα κουράγια και γιατί να κάνει restart. Όλοι είναι 30 και κάτω. Ναι. Άρα όλοι έχουν χρόνια μπροστά καριέρες. Όλοι αναζητούν λοιπόν restart και ο Άρης έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι αν όχι όλοι, κάποιοι ή αρκετοί από αυτούς θα το κάνουν το restart με τη φανέλα του Άρη και άρα θα βγει διπλά και τροπλά και δεσμένος. Για να κλείσουμε τον Άρη σήμερα να επαναλάβω και για τον κόσμο που συνδέθηκε λίγο αργότερα γιατί το είπα στην αρχή της εκπομπής ότι πήρε νέα παράταση η απόφαση αυτή η περιβόητη του Ντουρμισάη από το ΚΑΣ μέχρι για τις 12 Αυγούστου εκεί, λίγο πριν το 15 Αυγούστου στο ΚΑΣ. Θα ασχοληθούν με αυτό. Λοιπόν, είναι φοβερό πάντως αυτό που γίνεται με το ΚΑΣ στην περίπτωση αυτή. Αν ήταν πιο δύσκολος ο αντίπαλος στην κλήρωση, πιστεύεις ότι θα πήγαινε σε άλλες κινήσεις, όχι άλλες κινήσεις, θα πήγαινε σε λιγότερες κινήσεις ο Άρης? Δηλαδή το όνομα ή η ποιότητα της Γκόμελ δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να κάνει όλο αυτό το έργο στις μεταγραφές, ή δεν παίζει ρόλο καθόλου? Όχι, νομίζω ότι γιατί το ποιοι θα έρθουν είναι μια κουβέντα που νομίζω ότι είναι ανεξάρτητη από την Γκόμελ. Δηλαδή δεν παίρνει τον Ντουμπάγιο ή δεν προσπαθεί να πάρει το Σαντιμίνα λόγω της Γκόμελ. Ναι. Η απόφαση να αλλάξει πάρα πολύ την περσινή ομάδα ήταν φανερό ότι είχε πάρθει πριν καν γίνει η κλήρωση. Το καταλαβαίναμε από τις διάφορες αποφάσεις και κινήσεις του Γουάρη σε σχέση με τους παίχτες που αποδέσμευε ή που δεν προχωρούσε σε ανανέωση συμβολαίου του, ότι θέλει να πάει σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και να σου πω την αλήθεια, ας πούμε, προκαλούσε εντύπωση που δεν κράτησε τον Γκάνεα ή που δεν κράτησε τον Σούντγκρεν ή που δεν κράτησε το Σάσα. Γκάμα, Ματίγια. Ας πούμε ότι τον Γκάμα θεωρούσε ότι έχει μεγαλώσει αρκετά. Ή τον Σάσα ή τον Ματίγια, σωστά λες. Τώρα που ξέρουμε τη δεδομένη πρόθεση να παίξει κάτι άλλο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Γκάνεα και ο Σούντγκρεν, ας πούμε, δεν ήταν δύο back που θα εξυπηρετούσαν αυτό το σχέδιο παιχνιδιού. Ναι, ναι. Δεν αυτό είναι δύο back half. Σωστά. Ναι. Λοιπόν. Παίρνουμε και απαντήσεις και σε άλλα ζητήματα σε σχέση με τις μεταγραφές του Άρη πια. Έτσι. Ο Μπράντον, ο Τόμας και ο Λάμας μαζί. Και μάλιστα το Λάμας με δύο λου. Σαλονικιώτικα. Ναι. Εγώ ξέρω πάντα είμαι ειλικρινής, οπότε θα πω ότι καταρχάς θα πω ότι περίμενα κάτι καλύτερο. Κάτι καλύτερο από άποψη βιογραφικού. Γιατί είναι γνωστό ότι τα πάντα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Ναι. Περίμενα ακριβώς αυτό το στυλ όμως του Center for. Δηλαδή ήμουν βέβαιος ότι ο Λουτσέσκο, αν έφευγε ο Τσόλακ, δεν ήθελε έναν Center for με τα χαρακτηριστικά του Τσόλακ, που μοιάζουν αρκετά με τα χαρακτηριστικά του Ολιβέρα, ήθελε έναν άλλου τύπου center for. Έναν center for πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Ακπομ. Έναν πιο γρήγορο, έναν πιο βραχύσωμο, έναν παίχτη που θα μπορούσε να
παίξει καλύτερα στην κόντρα, έναν παίχτη που θα μπορούσε να βγει έξω από την περιοχή, έναν παίχτη που αν χρειαζόταν να τον παντρέψει με τον Ολιβέιρα είτε σε κομμάτια του παιχνιδιού, να τον περάσει δηλαδή ως αλλαγή και να παίξει με δύο επιθετικούς γιατί ψάχνει γκολ μέσα στο μάτι και δεν το βρίσκει, θα ήταν ταιριαστός με τον Ολιβέιρα, πράγμα που δεν συμβαίνει με τον Τσόλακ. Ένα δίδυμο Τσόλακ-Ολιβέιρα είναι πολύ ειδικών συνθήκων και πολύ σπάνιο να το χρησιμοποιήσεις. Αντίθετα, τώρα με τον... Έμεινε όμως η πρόκριση με τον Ολυμπιακό, ο συνδυασμός τους. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό είπα είναι ειδικών συνθήκων. Μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι το πιο ταιριαστό και δεν είναι και αυτό που ιδανικά θέλει ένας προπονητής, δηλαδή δύο παίχτες μες στο κουτί. Βεβαίως όταν παίζεις ξέρω εγώ το τελευταίο δεκάλεπτο και ψάχνεις μετεπιτάσιος ένα γκολ, ναι, βάζεις δύο target man που λένε οι Άγγλοι μες στη μεγάλη περιοχή και τους αναζητείς και πιέζεις και κάνεις και ράνεις. Αλλά είναι ειδικών συνθήκων, δεν είναι ότι είναι ένα ταιριαστό δίδυμο. Υπό αυτήν την έννοια τα χαρακτηριστικά του Μπράντον είναι αυτά. Αυτά που αναζητούσε ο Λουτσέσκο. Απλώς είναι ένα παιδί, πώς να το πω, όχι από το πάνω ράφι για τα ελληνικά δεδομένα. Από την άλλη δεν τον έχω δει αρκετά. Οπότε μιλάω μόνο με βάση το βιογραφικό. Φαντάζομαι ότι ο Μπότο τον έχει δει αρκετά. Τον ξέρει. Φαντάζομαι ο Λουτσέσκο τον παρακολούθησε το τελευταίο διάστημα πολύ μέσα από DVD και ολόκληρα παιχνίδια και έδωσε το OK. Και συνεπώς φαντάζομαι ότι είναι μια λύση που δεν γοητεύει. Φαντάζομαι δεν έχει προκαλέσει κανένα μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ. Αλλά καταλαβαίνει κανείς την χρησιμότητά του. Νομίζω ότι με αυτή την επιλογή επιβεβαιώνεται ότι εδώ ο Μπότο δεν είχε κάποια λύση. Δεν είναι μια μεταγραφή με τα χαρακτηριστικά των μεταγραφών που έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τώρα έναν, με αντίστοιχο βιογραφικό λέω εγώ, αλλά ήταν 22 και ο Μπότο τον ξέραμε ότι τον παρακολουθεί 1-2 χρόνια και τον έχει λοκάρει, και είναι της αίσθησης ότι αυτό το παιδί έχει όλο το potential που λένε και στο χωριό μας να εξελιχθεί, θα ξέραμε ότι τον έχει ψάξει πολύ. Αυτό εδώ είναι μια περίπτωση πίεσης του Τσόλακ, θέλω να φύγω. Πίεσης της Rangers, ακουμπάω τα λεφτά και θέλω μια απάντηση, δεν μπορώ να σας περιμένω για πάντα. Και πίεσης του Λουτσέσκου, δεν μπορεί να φύγει ο Τσόλακ αν δεν βρούμε σεντερφόρ. Δηλαδή, δεν ήταν προετοιμασμένος ο ΠΑΟΚ να χάσει τον Τσόλακ, ας πούμε, ή να του φύγει ο Τσόλακ? Και δεν πήγαινε, δεν είναι κατά ανάγκη να μην είναι προετοιμασμένος. Αλλά... ξέρεις, ένας τεχνικός διευθυντής δεν είναι, πώς να το πω, δεν σημαίνει ότι πάντα έχει έτοιμη μια λύση που την παρακολουθεί 2 χρόνια για να τη φέρει στην όποια ομάδα δουλεύει. Μπορεί, ξέρουμε πολύ καλά πώς δουλεύει ο Μπότο, το καταλάβαμε όλες τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Προφανώς για τη θέση του center for, με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Λουτσέσκου, έναν παίχτη που να τον έχει παρακολουθήσει πολύ καιρό και να είναι εφικτό να έρθει στον ΠΑΟΚ, δεν είχε. Δεν είναι ότι πέσανε από τα σύννεφα που πουλήσαν τον Τζόλακ, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι, εδώ προέκυψε μια ανάγκη... Εσύ στέκεσαι περισσότερο στο ότι δεν βρήκε κάτι τέτοιο που ήθελε ο προπονητής του. Και όχι στο ότι δεν περίμεναν ότι θα γίνει αυτό με τον Τζόλακ. Ή τουλάχιστον για αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε. Σωστά. Μπορεί σωστά. Τον Αύγουστο να ανοίξουν περισσότεροι παίκτες. Να ανοίξουν ακριβώς, περιπτώσεις τους. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Μπορεί ο Πάκου να κάνει τρίτη μεταγραφή στην Τερφόρ. Και ο Μπράντο να είναι μια λύση που έρχεται τώρα. Καθόλου δεν το αποκλείω αυτό. Άρα είναι το επόμενο που θα σου έλεγα. Είναι μια λύση που έρχεται τώρα γιατί η ομάδα έχει ανάγκη να έχει δύο σεντερφόρ στα μάτια με τη Λεύσκη ή και στον επόμενο γύρο γιατί έχει να παίξει τρεις προκριματικούς γύρους. Και επειδή έτσι κι αλλιώς πιο σωστό μοιάζει να έχεις τρία σεντερφόρ στο ρόστερ και όχι δύο, δεν αποκλείεται αύριο μεθαύριο, μετά από 10, 15, 20 μέρες, αυτός ο κάποιος που τώρα περιγράφω να υπάρχει, αλλά να μην είναι εφικτό να γίνει μεταγραφή τώρα, να είναι εφικτό να γίνει μετά από 20 μέρες ή να είναι εφικτό να γίνει με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ θα παίζει στους ομίλους, θα έχει πάρει την πρόκριση, άρα θα έχει δεδομένα και τα έσοδα από το Conference League και θα έχει και το δεδομένο το Δέλεαρ
για να προσελκύσει έναν ποδοσφαιριστή που θα θέλει να παίζει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και εκεί να γίνει αυτή η κίνηση. Οπότε να μας εξηγήσει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα την απόκτηση του Μπράντον τώρα. Ίσως επειδή την έχει πατήσει και με την περίπτωση του Νάσμπερκ. Σωστά. Ο ΠΑΟΚ να το κοίταξε αυτό, δηλαδή να υπάρχει μια τέτοια. Και ίσως επειδή την έχει πατήσει και στο παρελθόν με την πώληση του ΑΚΠΟΜ. Στο 90. Όταν, ναι, όταν έμεινε ξαφνικά να παίξει προκριματικά και δεν υπήρχε δεύτερο σφόρ. Και τώρα είπαν αυτό το ρίσκο δεν μπορούμε να το πάρουμε. Το να κρατήσουμε εδώ έναν παίχτη που θέλει να φύγει με το ζόρι δεν έχει νόημα. Το να κρατήσουμε έναν παίχτη που η πρόταση που έρχεται για αυτόν μας ικανοποιεί οικονομικά. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Όλα αυτά συγκλίνουν στο ότι ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε αυτήν την επιλογή. Ξαναλέω, δεν το ξέρω καλά το ποδοσφαιριστή. Κρίνω με βάση το βιογραφικό. Δεν είναι κάτι λαμπερό ή δεν είναι κάτι που να σε ψήνει. Θα μου πει κανείς ο Κουαλιάτα είναι λαμπερό. Όχι, δεν είναι λαμπερό. Αλλά πρώτον, είναι κάτι που καταλαβαίνεις ότι ο τεχνικός διευθυντής στον οποίο έχεις εμπιστοσύνη βλέπει πράγματα στην εξέλιξή του. Είναι κάτι που καταλαβαίνεις ότι πληρώθηκε πολύ ακριβά για τα δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου και για τα δεδομένα ενός παιδιού που έχει παίξει μόνο στην Ουρουάη. Άρα το καταλαβαίνεις ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική αγορά τον αξιολογεί ως σημαντικό ταλέντο και περιμένεις όλο αυτό να το δεις στο γήπεδο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να μην συμβεί. Αλλά το βιογραφικό είναι εκεί και λέει αυτά τα πράγματα. Το βιογραφικό του Μπράντον είναι εκεί και λέει ότι αυτός εδώ είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο προπονητής ως center for. Είναι ένα διαφορετικό τύπου center for από τον Ολιβέιρα. Τέτοιο center for ήθελε ο Λουτσέσκου. Ήταν πασιφανές νομίζω αυτό. Αλλά δεν είναι ούτε του υψηλού επίπεδου μέχρι τώρα στην καριέρα του. Είναι ένα εργαλείο καλό που έφτασε μέχρι ένα ορισμένο σημείο και που έρχεται από μια καλή σεζόν αλλά στη Β' Ισπανίας και ο ΠΑΟΚ εκτιμά με αυτά που είδε ο Μπότο και ο Λουτσέσκου ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά. Έτσι ακριβώς. Με όλες αυτές τις παραμέτρους έτσι, αυτά προκύπτουν και στις περιόδους. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και αυτός θα είναι ο καλύτερος σέντερφορ του πρωταθλήματος. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Γιατί θα ταιριάξει με το αγωνιστικό στυλ, θα ταιριάξει. Κρίνοντας μεταγραφές, όταν μιλάμε για ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει και δεν τους ξέρουμε γιατί έχουν παίξει σε μεγάλα ποδοσφαιρίσματα και τους έχουμε δει 10-15 φορές και άρα ξέρουμε αρκετά πράγματα για αυτούς, αλλά μιλώντας κυρίως με βάση 2-3 πράγματα που είδαμε όταν ανακοινώθηκε και με βάση το βιογραφικό, κάνεις μια πρώτη εκτίμηση. Είναι μια καλή λύση, απλώς η αίσθηση που υπήρχε είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε κάτι καλύτερο από άποψη βιογραφικού για δεύτερο φόρο. Ναι. Μπορεί όμως, όπως λέω, αύριο μεθαύριο αυτός να είναι ο τρίτος φόρο. Μπορεί, ναι. Μπορεί και αυτό και μπορεί να του βγει, ρε παιδί μου. Δηλαδή να είναι ο ΠΑΟΚ η ομάδα στα 27 του που θα αναδείξει στον απόλυτο βαθμό το ταλέντο του. Γιατί όπως έλεγα και στο ξεκίνημα και θα το πω και σε σένα, βρήκα. Ψάχνοντας χθες αρκετά, χθες το βράδυ αργά, όταν ο Στέργιος Αναστασιάδης ανακοίνωσε την έδωσε την είδηση για τον παίχτη, βρήκα ένα δημοσίευμα στο Γκαζέτα κιόλας πριν από 4 χρόνια του Δημήτριου Τομαρά κιόλας ρεπορτάζ που ο τίτλος ήταν «Οι Ισπανοί για τον Μπράντον Λάμας για την επίθεση του Ολυμπιακού». Πριν από 4 χρόνια και τον έπλεξαν λέει τον Ολυμπιακό σε ένα σενάριο που εκείνη την περίοδο τον ήθελε και η Χιχόν, τον ήθελαν κάποιες ομάδες. Ήταν η στιγμή που για αυτόν δεν ήταν πολύ καλή, που είχε πάει στη Ρεν, περίμεναν πολλά αλλά δεν έπαιξε εκεί. Τον πήγαν στη δεύτερη ομάδα, τον έδωσαν δανεικό κτλ. Και μάλιστα και σε 4 παιχνίδια λέει, έπαιξε μόνο από τα 10 στη θέση του. Υπήρχε θέμα με αυτόν παλαιότερα. Δηλαδή, αρκετές ισπανικές ομάδες τον είχαν στο στόχαστρο. Ξαναλέω, είναι ένα. Γι' αυτό τον χαρακτήρισα μια καλή λύση. Απλώς περιμέναμε, τέτοια ήταν η αίσθηση, μια διαφορετικού τύπου μεταγραφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχτεί πολύ ικανός, πολύ χρήσιμος. Και κυρίως, ξαναλέω, το σημαντικό για μένα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να είναι ταιριαστός με τα χαρακτηριστικά του στο θέλω του προπονητή. Ο Λουτσέσκου ήθελε τέτοιου τύπου φόρ, ήταν
πώς να το πω, απολύτως ξεκάθαρο. Ότι ήθελε έναν γρήγορο, νευρικό, ταχυδυναμικό, καλό στο ένας εναντίον ενός, παίχτη που ζει πολύ άνετα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεν ζει μόνο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίχτη που αύριο μεθαύριο, αν έρθει ένας άλλος φόρ, μπορεί να παίξει στα άκρα της επίθεσης. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη θέση, αλλά μπορεί με άνεση να παίξει και εκεί λόγω της ταχύτητάς του και της διαιτητικότητάς του. Πώς να το πω, είναι ένας center for που αν πέρυσι ο Πάουκ έπαιρνε το fanfare, ας πούμε, πάνω κάτω την ίδια κουβέντα θα λέγαμε. Θα λέγαμε, περιμέναμε κάτι πιο δυνατό. Και θα αποδεικνύονταν λίρα 100. Ακόμα δεν έφυγε. Ο Περέα έφυγε και μάλιστα στο Ντγκάρδι. Όχι στο. Σήκωσε πάλι όλο το χαρτί ο Χριστό Βασίλης. Όχι αχλατοχώρη. Πήρε και μισό εκατομμυριάκι ο Αλαφούζος. Ναι, σωστά. Λοιπόν, γιατί έκανε μεταγραφή 2,5 εκατομμυρίων ο Περέα στο Ντγκάρδι. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Αχιλέας όμως παιδεύεται λίγο με τον Φανφέρτ ακόμα. Ναι, αλήθεια είναι και δεν θα φτάσει σε τέτοια νούμερα το ποσό. Ναι. Να ξέρεις, ο Περέα, αν δεν έφτανε σε τέτοια ύψη το ποσό, θα πήγαινε στην ΑΕΚ. Ναι. Αλλά όταν πια η μεταγραφή ξεπέρασε, φαινόταν, έκανε μπάμ ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1,5 εκατομμύριο, η κουβέντα τελείωσε εκεί. Ο Πρίγκιπας που θα πάει. Όπως επίσης να ξέρεις ότι για τον Περέα ήταν δύο ομάδες που έδωναν αυτά τα λεφτά. Μπράβο. Ναι. Εμάς εδώ δύο μας έκανε, εδώ στην Ελλάδα λέγαμε εντάξει τσαπατσούλης είναι. Εντάξει, πέρυσι μας έριξε πολλά πράγματα και στο Βόλο μας είχε ρίξει κάποια, αλλά στον Μπάς μας έδειξε πολλά περισσότερα. Σε ρώτησα για αν βάλει λίγο μυαλό και τη θασέψει το χαρακτήρα του, μπορεί να κάνει καριέρα. Πρίγκιπας, θα τον πάρει ο Μελισανής στην ΑΕΚ. Δεν το ξέρω. Πασχαλάκης. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Η Αλ Νάσερ πήρε άλλον τερματοφύλακα. Τερματοφυλακάρα, τον Ospina. Τον Ospina, ναι. Εντάξει, μωρέ, δεν είναι. Επειδή δεν τον πήρε η Αλ Νάσερ, δεν σημαίνει ότι δεν θα πει. Όχι, απλά έλεγαν ότι εκεί έχει κλείσει ή έχει συμφωνήσει. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Ήταν η δεύτερη επιλογή. Γιατί στην Αλ Νάσερ δεν το πολύ πιστεύανε ότι θα τα καταφέρουν να πάρουν τον Ospina. Να σου πω την αλήθεια. Τελικά τον πήραν. Οπότε άφησαν στην άκρη την περίπτωση του Πασχαλάκη. Αλλά το βλέπω απίθανο. Το βλέπω απίθανο και από την πλευρά του ίδιου να πάει στον Ολυμπιακό. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί γράφτηκε και τον Ολυμπιακό. Ναι, κάπου το πήρε το μάτι μου. Ναι. Να. Έχει ο Βάτσλικ, δεν είναι εκεί. Ναι, ο Ολυμπιακός ψάχνει τον φυλακά. Καλό τον φυλακά ο Ολυμπιακός. Ναι, και ψάχνει όμως τον φυλακά. Δεν ξέρω γιατί ψάχνει και ψάχνει τον φυλακά για πρωτοδεύτερο, όχι να αντικαταστήσει τον Κρίστινσον. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Καμιά μεταγραφή εκεί πέρα δεν ακούμε τίποτα. Εντάξει, καλά που είναι η Θεσσαλονικούλα. Έγινε. Ευχαριστούμε κύριε Τσόφο. Καλή συνέχεια κύριε Τσόφο. Να είστε καλά.